Γεια σας, είμαι η Μαρία και η συνταγή που θα μοιραστώ απόψε μαζί σας είναι ένα καταπληκτικό γλυκό, το λένε σπάτουλα ή αλλιώς καρυδόπιτα με κρέμα. Είναι ένα παραδοσιακό γλυκό της Καλαμπάκας, μου το έφεραν δώρο κάτι φίλοι που είχαν πάει επίσκεψη εκεί. Το δοκίμασα, έψαξα τη συνταγή και σας την παρουσιάζω. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το παντεσπάνι για την καρυδόπιτα και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να χτυπήσουμε πάρα μα πάρα πολύ καλά τα αυγά με τη ζάχαρη. Θέλει τουλάχιστον ένα 15 λεπτό χτύπημα. Επειδή η συνταγή είναι σε φιλτζάνια, σας δείχνω τώρα τι φιλτζάνι χρησιμοποιώ. Είναι το φιλτζάνι που λέμε του τσαγιού και παρεπιπτόντως τη συνταγή θα τη βρείτε ή στο τέλος του βίντεο ή στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Στη συνέχεια θα ανακατέψουμε όλα τα ξηρά υλικά, το αλεύρι, το baking powder, την κανέλα, το γαρίφαλο κτλ. Αφήνω στην άκρη το αλεύρι και θα ετοιμάσω τώρα το σιρόπι. Στη κατσαρόλα θα ρίξω τη ζάχαρη, το νερό, θα στύψω μισό λεμόνι και θα ρίξω και τη λεμονόκουπα για έξτρα γεύση. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει το σιρόπι, θα μετρήσω ακριβώς 5 λεπτά και θα το κατεβάσω από τη φωτιά. Όταν κατεβάσω το σιρόπι από τη φωτιά, θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας κονιάκ. Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε κάποιο αλκοόλ, μπορείτε να μην προσθέσετε τίποτα ή άμα θέλετε μπορείτε να προσθέσετε κάποιο άλλο ποτό της αρεσκίας σας. Όλη αυτή την ώρα χτυπούσα τα αυγά και όπως βλέπετε το μείγμα άσπρισε και αφράτεψε. Τώρα θα προσθέσω το αλεύρι κουταλιά-κουταλιά και θα το ανακατεύω το αλεύρι με το χέρι. Όχι με μίξερ γιατί αυτό θα ρίξει τον όγκο των αυγών. Αφού πρόσθεσα το αλεύρι, όπως βλέπετε δεν έπεσε όγκος, γιατί θέλει προσεκτικό και καλό ανακάτεμα, θα προσθέσω τώρα τα χοντροαλεσμένα καρύδια και αυτά θα τα ανακατέψω επίσης προσεκτικά με το χέρι. Θα ρίξω το μείγμα στο ταψί, το ταψί μου είναι 32 εκατοστών, το οποίο το έχω βουτυρώσει πάρα πολύ καλά. Ένα καλό κόλπο για να φουσκώσει ομοιόμορφα το παντεσπάνι είναι να περάσετε ζυγζακωτά ή με ένα μαχαίρι με τη σπάτουλα από το μείγμα αυτό και αφού το κάνετε θα το ψήσετε στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 35 ίσως 40 λεπτά. Η επόμενη μας κίνηση είναι να κάνουμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής. Στη κατσαρόλα θα χτυπήσουμε τους κρόκους των αυγών με τη ζάχαρη. Δεν θέλει έντονο χτύπημα, απλά θέλει να γίνει ένα καλό ανακάτεμα, ούτως ώστε όταν θα ρίξουμε μετά το γάλα, να μην κάνει αυτά τα κομμάτια, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ στη κρέμα κάτι κίτρινα κομμάτια είναι που δεν έχει ανακατευθεί καλά ο κρόκος και μετά αυτό έχει έτσι ένα αποτέλεσμα όχι και τόσο πολύ καλό στη κρέμα. Αφού ανακατέψουμε τα αυγά με τη ζάχαρη θα ρίξουμε το γάλα κρύο, όλα αυτά κρύα θα τα βάλουμε και θα προσθέσουμε τώρα το corn flour και θα το βάλουμε στη φωτιά να ανακατεύοντα συνέχεια για να φτιάξουμε τη κρέμα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της κρέμας, θα προσθέσουμε τώρα τη βανίλια και θα καλύψουμε με μεμβράνη να εφάπτεται με τη κρέμα. Αυτό το κάνουμε για να μην κάνει κρούστα η κρέμα και μετά θα είναι άσχημο στο γλυκό που θα τρώμε και ένας άλλος λόγος είναι να μην μαζέψει υδρατμού η κρέμα. Οπότε το κάνουμε αυτό με την μεμβράνη και το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει τελείως. Έτοιμο και το παντεσπάνι εντωμεταξύ, το ζεστό παντεσπάνι θα το σιροπιάσουμε με το κρύο σιρόπι. Το παντεσπάνι είναι πάρα πολύ μαλακό και καλό θα είναι να μην ρίξουμε αμέσως όλο το σιρόπι, καλό θα είναι κουταλιά-κουταλιά για να μπορέσει ομοιόμορφα να σιροπιαστεί όλο το παντεσπάνι.
Δίνουμε περισσότερη έμφαση στις άκρες γιατί οι άκρες συνήθως είναι λίγο πιο ξηρές. Προσέξτε πόσο ωραία έχει σιροπιαστεί το παντεσπάνι, βλέπετε το πάνω μέρος γυαλίζει. Αφού κρύωσε και κρέμα ζαχαροπλαστικής, θα πρέπει τώρα να τη χτυπήσουμε με λίγη κρέμα γάλακτος. Σε ένα μπολ θα ρίξουμε τη κρέμα γάλακτος και θα τη χτυπήσουμε με λίγη ζάχαρη. Και αφού χτυπήσαμε τη κρέμα γάλακτος, θα την προσθέσουμε λίγη-λίγη στην κρέμα ζαχαροπλαστικής, η οποία, ξαναλέω, πρέπει να είναι απολύτως κρύα. Δεν πρέπει να είναι ούτε λίγο χλιαρή, ας πούμε, γιατί τζάμπα πάει σαν τη γη και δεν θα είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Αφού ετοιμάσαμε τη κρέμα, η καρυδόπιτα έχει και αυτή κρυώσει πάρα πολύ καλά, είναι σωστά σιροπιασμένη. Θα προσθέσουμε πάνω από τη καρυδόπιτα τη κρέμα. Την κρέμα τη βάζουμε όλοι, είναι ακριβώς για το 32 ταψί. Εάν εσείς έχετε 34, δεν νομίζω να έχει και κάποια μεγάλη διαφορά, μπορείτε να το κάνετε και εκεί. Τώρα σε μεγαλύτερα ταψιά προσπαθήστε λίγο κάπως να το βρείτε. Από πάνω θα πασπαλίσουμε με καρύδια, χοντροκομμένα και με κανέλα. Και αφού ολοκληρώσαμε τη συνταγή, τώρα θα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι που θα πρέπει να αφήσουμε το γλυκό στο ψυγείο για ένα τριώρο το λιγότερο. Αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε βράδυ και να το αφήσετε όλη τη νύχτα μετά στο ψυγείο, είναι μια χαρά, και την επόμενη μέρα να το κόψετε και να το φάτε. Αυτή είναι η σπάτουλα ή αλλιώς καρυδόπιτα με κρέμα. Είναι ένα πεντανόστιμο γλυκό. Δεν θα το έλεγα μπελαλίδικο, αλλά θέλει το χρόνο του, γιατί πρέπει να ψήσεις το ένα να τα αφήσεις να κρυώσει, να βράσεις το άλλο να τα αφήσεις να κρυώσει. Αφού τα ετοιμάζεις όλα μαζί, πρέπει να τα αφήσεις πάλι στο ψυγείο να περιμένεις. Θέλει το χρόνο του, αλλά είναι ένα γλυκό το οποίο θα σας ανταμείψει για την υπομονή σας, γιατί είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αν το φτιάξετε, θα θέλω να μου πείτε εντυπώσεις. Τη συνταγή, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, θα τη βρείτε ή στο τέλος του βίντεο ή στη περιγραφή κάτω από το βίντεο. Εγώ εδώ όμως θα σας αφήσω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο πάλι. Σας φιλώ γλυκά, γεια σας!